Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή του Ό,τι Κόσμος Μπαμπά, αφιερωμένη στη Διεθνή Δισογραφία, σήμερα Τετάρτη, 2 Μαΐου. Είμαι ο Δημήτρης Κερίδης και θα ξεκινήσω με το τι συμβαίνει στον κόσμο. Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, Σερ Σαρξιάν, παραιτήθηκε 8 μόλις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του υπό την πίεση πρωτοφανών σε μέγεθος διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα Γερεβάν. Ο Σαρξιάν ήταν πρόεδρος της χώρας από το 2008 ως το 2018 και επιχείρησε να μεταπηδήσει στην Πρωθυπουργία όπως έκανε στο παρελθόν ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία μετά την εξάντληση των δύο συνεχόμενων προεδρικών θητιών που επιτρέπει το Σύνταγμα. Η Αρμενία είναι μια φτωχή χώρα 3 εκατομμυρίων κατοίκων που μαστίζεται από την ανεργία και τη διαφθορά και βρίσκεται υπό την επιρροή της Ρωσίας. Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη ρωσική αντίδραση μέχρι τώρα, το Κρεμλίνο παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, οι οποίες μπορεί να αμφισβητήσουν μακροπρόθεσμα τον γεωστρατηγικό προσανατολισμό της χώρας. Και βέβαια, ο μεγάλος κίνδυνος μιας τυχόν αναζωπήρωσης της σύραξης στον Αγκόρνο Καραμπάχ με την Αρμενία. Μέσα στον Μάιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βορειοκορεάτη δικτάτορα Κιμ Γιονγκ-ουν. Για τον Κιμ θα πρόκειται για έναν διπλωματικό θρίαμβο σε συνέχεια της πετυχημένης συνάντησής του με τον νοτιοκορεάτη πρόεδρο Μουν Ζάεν Ιν. Η φτωχή Βόρεια Κορέα έχει καταφέρει, εκβιάζοντας και απειλώντας, να καταστεί συνομιλητής των μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και οι δύο Κορέες ξεκίνησαν από το ίδιο πολύ χαμηλό επίπεδο το 1953, σήμερα το κατακεφαλή εισόδημα της Νότιας Κορέας είναι 100 φορές μεγαλύτερο σε δολάρια ή 30 φορές σε αγοραστική δύναμη από αυτό της Βόρειας Κορέας. Οι εξαγωγές της Νότιας Κορέας αγγίζουν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια, αριθμός μεγαλύτερος των βρετανικών εξαγωγών και ίσως περίπου με αυτό των γαλλικών και των ιταλικών και είναι 150 φορές περισσότερες από τις αντίστοιχες εξαγωγές της Βόρειας Κορέας. Η σύγκριση όλων των μεγεθών των δύο χωρών της Κορεατικής Χερσονήσου είναι εντυπωσιακή. Ακόμα και το προσδόκιμο ζωής στην καπιταλιστική Νότια Κορέα είναι 11 χρόνια μεγαλύτερο από αυτό της κομμουνιστικής Βόρειας Κορέας, ενώ ο μέσος νοτιοκορεάτης είναι αρκετά εκατοστά ψηλότερος από τον βορειοκορεάτη ομοεθνή του. Με άλλα λόγια, ουδέποτε στην παγκόσμια ιστορία είχαμε το προηγούμενο μέσα σε χρονικό διάστημα ούτε 70 χρόνων ο ίδιος λαός με τις ίδιες πολιτιστικές και ιστορικές καταβολές να έχει μια τόσο αποκλίνουσα πορεία. Ο πρόεδρος Τραμπ παρέτεινε για ένα μήνα τη μη επιβολή δασμών στην εισαγωγή χάλιβα από την Ευρώπη και σπάει τα νεύρα των Ευρωπαίων. Την ώρα ταυτόχρονα που έχει ξεκινήσει εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιδράσει με αντίπεινα αν χρειαστεί. Η Κίνα χαίρεται που δεν αντιμετωπίζει ένα ενιαίο ευρωαμερικανικό μέτωπο εναντίον της. Και η αμερικανική στρατηγική φαίνεται να βρίσκεται σε σύγχυση, αφού αντί να επικεντρώνεται στις άδικες κινέζικες πρακτικές, ιδίως στη νέα τεχνολογία, φαίνεται να στρέφεται γενικά εναντίον του ελεύθερου εμπορίου, βάλλοντας εναντίον φίλων και απομονώνοντας την Αμερική από τους συμμάχους της. Τέλος, η Ελληνίδα Πινελόπη Κουγιανού Γκόλντμπεργκ, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Yale των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι από την περασμένη εβδομάδα επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον. Γεννημένη στην Αθήνα, με σπουδές στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κουγιανού διευθύνει την σπουδαία Αμερικανική Επιστημονική Επιθεώρηση American Economic Review και έχει επικεντρώσει το έργο της στις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες του παγκόσμιου εμπορίου, ένα ιδιαίτερο κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα σήμερα. Η Κουγιανού αποτελεί μια ακόμα περίπτωση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας και ταυτόχρονα της αδυναμίας της χώρας μας να το αξιοποιήσει. Αυτές ήταν μερικές από τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που τρέχει και περνάω να καλωσορίσω την καλεσμένη της απόψινής εκπομπής, την πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, κυρία Κέιτ Σμιθ. Κυρία Σμιθ, είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας εδώ στο στούντιο του Action 24 να συζητήσουμε μερικές ειδήσεις από την παγκόσμια επικαιρότητα αλλά και θέματα ιδιαίτερου ελληνοβρετανικού ενδιαφέροντος εν αναμονή της επίσκεψης του πρίγκιπα Κάρολου και της δούκισσας Καμίλας στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, 9 Μαΐου, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα, κυρία Κερίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας.
Θα σε ευχαριστώ να πούμε ότι η κυρία Σμίθ είναι πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας εδώ στην Αθήνα από τον Ιανουάριο του 2017. Mm-hmm. Έχει υπηρετήσει ως νούμερο 2 στην Βρετανική Πρεσβεία στην Τεχεράνη. Mm-hmm. Υπήρξε διευθύντρια του τμήματος Αμερικής, Βορείου και Νοτίου του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του περίφημου Foreign Office. Mm-hmm. Έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα, mm-hmm. στην Shell, στις mm-hmm. σχέσεις της μεγάλης αυτής πετρελαϊκής εταιρείας, Κολοσσού θα έλεγα, με την κυβέρνηση. Άρα έχει μια εμπειρία από φλέγοντα μέτωπα της διεθνούς επικαιρότητας, mm-hmm. είτε λέγεται πετρέλαιο, είτε λέγεται Μέση Ανατολή, είτε λέγεται Αμερική, είτε τώρα εδώ τα Βαλκάνια, και βεβαίως ομιλεί θαυμάσια, όπως θα δουν και θα διαπιστώσουν οι τηλεθεατές μας, τα ελληνικά από την προηγούμενη θητεία της στην Αθήνα, mm-hmm. πριν από περίπου 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. 25 και. 25 και χρόνια. Και. Και τις πολύ καλές σπουδές, βέβαια, στην Οξφόρδη. Ας ξεκινήσουμε με την επίσκεψη του mm-hmm. Κάρολου. Mm-hmm. Γιατί γίνεται, ποιος είναι ο στόχος, ποιο είναι το πλαίσιο. Ένα πρώτο σχόλιο. Μάλιστα. Το περιμένουμε ανυπομονησία. Οι προετοιμασίες προχωράνε με περιττώδεις ρυθμούς τώρα, και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάζονται μαζί μας για την επιτυχία της επίσκεψης, στην Προεδρία και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα έλεγα ότι ο σκόπος της επίσκεψης είναι απλός. Θέλουμε να αναδείξουμε την ιστορική και σύγχρονη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Θα αποτελέσει η επίσκεψη επίσης μια εξαιρετική δήλωση της εκτίμησης της Βρετανίας και του Βρετανικού λαού για την Ελλάδα και για το ελληνικό λαό. Η εκτίμησή μας για την συνεισφορά της Ελλάδας στην άμυνα και στην ασφάλεια της Ευρώπης, την συμβολή των Ελλήνων στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, και θα έλεγα για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα βιώνει και ανταποκρίνεται στην οικονομική κρίση, mm. με το μεγάλο κόστος στους πολίτες και στις οικογένειες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη μόνο στην Αθήνα ή υπάρχει κάτι εκτός Αθηνών? Ναι, ξεκινάει στην Αθήνα προφανώς με τα μέρη εθιμοτυπίες. Θα ξεκινήσει με την κατάθεση Στεφανιού στο μνημείο αγνώστου στρατιώτη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί με την κυρία Παυλοπούλου το βασιλικό ζευγάρι στο Πρόεδρο Μέγαρο, και ο πρίγκιπας θα συναντήσει και με τον Πρωθυπουργό την πρώτη μέρα, και θα γίνει μεγάλη τιμή από τον πρόεδρο το επίσημο δείπνο το βράδυ της Τετάρτης. Θα συνεχίζει την Πέμπτη με μεγάλη ενότητα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στο Πειραιά, όπου θα αναδειχθούν οι σχέσεις μας στην ναυτιλία και στην άμυνα. Και το πρόγραμμα θα έχει αρκετές... Πειραιάς, Λονδίνο είναι αδελφές πόλεις. Ακριβώς. Ως προς αυτό τουλάχιστον, ναι. την ναυτιλία. Το πρόγραμμα θα έχει επίσης άλλα στοιχεία της σύγχρονης σχέσης μας, και θα αναδειχθεί η συνεργασία Βρετανίας και Ελλάδας στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Θα έχει τα στοιχεία στον χώρο του πολιτισμού και στην παιδεία. Τρίτη μέρα θα κατέβουν στην Κρήτη και θα επισκεφθούν το αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, που έχει συνδεθεί με την Βρετανική Σχολή Αθηνών για δεκαετίες. Και θα τελειώσει με ένα κριτικό γλεντί. Πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγε κανείς ότι ο πρίγκιπας Κάρολος έχει και λίγο ελληνικό αίμα, αφού είναι δισέγγονος του βασιλιά, του Έλληνα βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου, έτσι, από τον πατέρα του, ναι. τον Φίλιππο, ναι. σύζυγο mm-hmm. της Ελισάβετ, που ήταν εγγονός, γιος του πρίγκιπα Ανδρέα. Έχει γραφτεί κατά καιρούς ότι η βασίλισσα Ελισάβετ δεν έχει επισκεφτεί επισήμως mm-hmm. Την χώρα μας.
Κέτι στη Βασιλεία, η μακροβιότερη βασίλισσα του Βρετανικού θρόνου και ίσως στην παγκόσμια ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, από το 1952. Μάλιστα τώρα, χάρη και στην τηλεόραση, ξαναγνωρίζουμε τα της βασιλικής οικογένειας μέσα από τα σίριαλ, το Crown και άλλες δημοφιλείς σειρές, έτσι δεν είναι. Κάποιο σχόλιο για αυτή την απουσία υπάρχει ή έτσι έτυχε? Παρόλο την μεγάλη βασιλεία της βασίλισσας, δεν έχει προλάβει να επισκεφθεί κάθε χώρα του κόσμου, αλλά έχει επισκεφθεί την Ελλάδα ως πριγκίπισσα το 1950, δηλαδή 2 χρόνια πριν αναλάβει πριν πεθάνει ο πατέρας της Γεώργιος VI και αναλάβει τον θρόνο. Ναι. Μάλιστα. Ετοιμάσαμε έτσι ένα πολύ σύντομο βίντεο για την ελληνοβρετανική σχέση, η οποία πάει παλιά. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι δημιούργημα και της Μεγάλης Βρετανίας, η σύγχρονη νεότερη Ελλάδα, όπως προέκυψε από την Επανάσταση του 1921. Πάμε να την δούμε αυτή τη σύντομη αναδρομή και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Καμία άλλη ίσως χώρα δεν επηρέασε τη διαμόρφωση της νεότερης Ελλάδας όσο η Μεγάλη Βρετανία. Το φιλελεύθερο βρετανικό πολίτευμα υπήρξε πηγή έμπνευσης για τους Έλληνες της Επανάστασης. Ο βρετανικός στόλος συμμετείχε στην ναυμαχία του Ναυαρίνου που οδήγησε στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Η Βρετανία παραχώρησε τα επτάνσα στο ελληνικό βασίλειο το 1864 και η παρέμβασή της στο συνέδριο του Βερολίνου απέτρεψε τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας και απέδωσε τη Θεσσαλία και την Άρτα στην Ελλάδα το 1881. Η Βρετανία διέσωσε την Ελλάδα από την ήττα της στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897 και επέβαλε την αυτονομία της Κρήτης. Η κορυφαία στιγμή της ελληνοβρετανικής συνεργασίας ήταν η σχέση του Ελευθέριου Βενιζέλου με τον Πρωθυπουργό Λόιντ Τζόρτζ, που οδήγησε στη Συνθήκη των Σευρών το 1920 και στην Ελλάδα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών ως του κυρίαρχου κράτους στην Ανατολική Μεσόγειο στη θέση της διαλυμένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το φθινόπωρο του 1940, η Ελλάδα πολέμησε στο πλευρό της Βρετανίας ως της μόνης εναπομείνασας συμμάχου στην Ευρώπη εναντίον του Άξονα. Τον Δεκέμβριο του 1944, η Βρετανική παρέμβαση συνέβαλε αποφασιστικά στην ήττα του ΕΑΜ και στην παραμονή της χώρας στο υποδιαμόρφωση δυτικό στρατόπεδο. Στη συνέχεια, με το δόγμα Τρούμαν, η Ελλάδα πέρασε στην επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η ελληνοβρετανική σχέση δοκιμάστηκε με σφοδρότητα από το Κυπριακό. Σήμερα, το Brexit ανοίγει μια νέα σελίδα στη μακρόχρονη σχέση των δύο χωρών. Ήμασταν σύμμαχοι σε όλους τους μεγάλους πολέμους, στον 20ο αιώνα, στη μάχη ενάντια στον φασισμό, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και παλαιότερα. Αλλά φαίνεται τώρα με το Brexit κάπως να χωρίζουν οι δρόμοι μας ή όχι? Θα έλεγα όχι, προφανώς. Δεν διαπιστώνω κανένα λόγο να θεωρήσουμε ότι η σχέση μας αδυνατίζει λόγω του Brexit. Όχι, ο στόχος μας είναι τώρα να ενδυναμώσουμε τις διμερές σχέσεις με όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση μας με τη Βρετανία δοκιμάστηκε, το είπε και το βίντεο, και ξεκίνησε με την περίφημη δήλωση Παπανδρέου το 1950 λόγω Κυπριακού. Και η Βρετανία, όσο καμία ίσως άλλη χώρα που δεν έχει πληθυσμό δικό της στο νησί, έχει εμπλακεί στο Κυπριακό πάρα πολύ. Και θέλω τώρα υπό αυτή την ιδιότητα να περάσω λίγο στα ελληνοτουρκικά. Βρίσκονται σε μία έξαρση το τελευταίο διάστημα και γενικότερα στα ζητήματα αυτά της Ανατολικής Μεσογείου, το Κυπριακό κατεξοχήν. Έχουμε μια μεγάλη κυπριακή κοινότητα στο Λονδίνο, παλιά και στενή σχέση με την πρώην αποικιακή δύναμη της Βρετανίας. Πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει στην Τουρκία? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι καταλαβαίνω προσωπικά, επειδή μένω εδώ στην Ελλάδα, αλλά και η κυβέρνησή μου, καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες που υπάρχουν στην Ελλάδα για τις εξελίξεις στην Τουρκία και στο Αιγαίο.
Πρέπει να έχουμε απόψη μας ότι η Τουρκία υπέστη μια σοκαριστική επίθεση εναντίον της δημοκρατίας της προπέρσι και οι συνέπειες συνεχίζονται. Με το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016. Ακριβώς. Η χώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των απειλών, απειλές που αφορούν όλους μας, τρομοκρατία, μετανάστευση και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Παρά τα αυτά, έχουμε και τις ανησυχίες μας για φαινόμενα στην Τουρκία σε αυτή τη φάση. Για παράδειγμα, ο σεβασμός ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ελευθερία έκφρασης, το κράτος δίκαιο. Και όταν μιλάμε με τους Τούρκους ομολόγους μας στην κυβέρνηση, θέτουμε αυτά τα θέματα συνέχεια, πάντοτε. Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως όλοι οι Έλληνες γνωρίζετε και ο κύριος Κότσιας το ανέφερε και χθες στην συνέντευξή του, η κατάσταση είναι ευαίσθητη, θέλει ψυχραιμία, σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Και νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση διαχειρίζεται τα θέματα με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει μία, να το πούμε έτσι, ανησυχία, δυσθυμία εκ μέρους αρκετών Ελλήνων για τη στάση της Βρετανίας απέναντι σε αυτή την σχέση και ευρύτερα τη στάση της. Η Βρετανία είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά κάποια ελληνικού ενδιαφέροντος ζητήματα δεν τα έχει πάρει πάνω της, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, θα έλεγα, του Μακρόν στο Σκοπιανό ή στην δήλωση που έκανε για την Τουρκία στο Ευρωκοινοβούλιο ο Μανουέλ Μακρόν, ότι η Γαλλία θα σταθεί στο πλάι της Ελλάδας. Δεν είχαμε αντίστοιχες έτσι δηλώσεις από την Βρετανία και ήθελα έτσι λίγο την άποψη της επίσημης βρετανικής πολιτικής σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι η Βρετανία έχει πάρα πολλές καλές στενές σχέσεις με την Τουρκία και αυτό είναι θετικό για την Ελλάδα. Επειδή με αυτή τη συγκυρία οι σχέσεις άλλων Ευρωπαίων εταίρων με την Τουρκία είναι, όπως γνωρίζετε κύριε Κυρίδη, εντατεμένες. Εμείς έχουμε κρατήσει διάβλους επικοινωνίες με την Τουρκία και τους χρησιμοποιούμε να θέσουμε τα θέματα που ανέφερα και άλλα βεβαίως, όπως τις εντάσεις στο Αιγαίο, τις τελευταίες εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και νομίζω εκεί συγκλίνουμε με την θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με την Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω λίγο να περάσουμε πέρα από τα ελληνοτουρκικά τώρα, σε κάποια ευρύτερου έτσι διεθνούς ενδιαφέροντα, περιφερειακά ζητήματα. Καταρχήν, στη Μέση Ανατολή που φλέγεται, Μέση Ανατολή που φέρνει τη σφραγίδα της Βρετανίας, της πάλε ποτέ έτσι εντολοδόχου την επαύριο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλά από τα κράτη της περιοχής, όπως το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Ιορδανία, είναι δημιουργήματα της Βρετανίας. Φέτος γιορτάζουμε τα 70 χρόνια από την ανεξαρτησία του Ισραήλ, την κήρυξη ανεξάρτητου κράτους του Ισραήλ στην πάλε ποτέ Παλαιστίνη της Βρετανικής εντολής. Η Συρία φλέγεται, αναμειγνύονται πολλοί. Η Βρετανία πήρε μια θέση εναντίον του καθεστώτος Άσαντ. Τι βλέπετε? Ας πάρουμε τη Συρία πρώτα απ' όλα, επειδή βρίσκεται στο κέντρο της επικαιρότητας. Για μας, η προτεραιότητα στην Συρία είναι την ανακούφιση των ανθρώπων που υποφέρουν εκεί. Και έχουμε καταβάλει με τους εταίρους μας μεγάλη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ανθρώπινη κατάστροφη η κατάσταση στη Συρία. Δεύτερον, ανθρωπιστική τραγωδία. Ακριβώς, ναι. Δεύτερον, υποστηρίζουμε τις διπλωματικές διαδικασίες, προσπάθειες, πάρα πολύ δύσκολες, να βρεθεί
συμβιβασμός, διευθέτηση των διάφορων μεταξύ των δύο, όλων των μέρων στη σύγκρουση στη Συρία. Παροτρύνουμε τις άλλες δυνάμεις που διαδραματίζονται ένα ρόλο στη Συρία, προφανώς το Ιράν, την Τουρκία και τη Ρωσία, να ανθρύνουν το καθεστώς Ασάντ, να έρθει στο τραπέζι συνομιλίων με την αντιπολίτευση, να βρεθεί μια λύση. Δεύτερον, τρίτον, αν δεν απατώμε, τρίτον, είμαστε αφοσιωμένοι στην ήττα στη Συρία του ISIS. Το έδαφος του ISIS έχει περιοριστεί δραματικά, σωστά, αλλά δεν έχει εξαφανίσει εντελώς και παρουσιάζει ακόμη μια απειλή σε όλους μας στην Ευρώπη και πρέπει να ιτηθεί το ISIS ολοκλήρως. Αυτά για την πολιτική μας στη Συρία. Όσον αφορά τις τελευταίες επιχειρήσεις, ο στόχος ήταν περιορισμένος ως προς την αποτροπή περαιτέρω χρήσης χημικών όπλων. Και δεν θέλουμε να μπλέξουμε στο εμφύλιο στη Συρία καθόλου, και γι' αυτό οι στόχοι των επιχειρήσεων που κάναμε μαζί με τους συμμάχους μας, την Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν, όπως είπα, περιορισμένες και στοχευμένες. Mm-hmm. Θα επιμείνω στη Μέση Ανατολή και θα περάσω λίγο στο Ιράν, mm-hmm. Το οποίο το ξέρετε και πολύ καλά, γιατί πλησιάζει η ημερομηνία της 10ης mm-hmm. Μαΐου με τον πρόεδρο Τραμπ να μισοαναγγέλει την μη παράταση της περίφημης συμφωνίας για τον περιορισμό των πυρηνικών mm-hmm. και μετά σε άλλα περιφερειακά ζητήματα όπως τα Δυτικά Βαλκάνια, βεβαίως την Ρώσο-Βρετανική σχέση που δοκιμάστηκε mm-hmm. πολύ τον τελευταίο καιρό, για να καταλήξουμε με το κυρίως πιάτο, στο δεύτερο πια μέρος, mm-hmm. Που θα είναι το Brexit. Mm-hmm. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Πίσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ότι κόσμος μπαμπά», είμαι ο Δημήτρης Κερίδης, παρέα με την πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, Kate Smith. Συζητάμε τα μεγάλα προβλήματα άμεσου και λιγότερου άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος. Και έρχομαι στην περίφημη έτσι συμφωνία Δύσης Ιράν που δοκιμάζεται. Mm. Έχουμε μια νέα ομάδα στην Ουάσιγκτον αναφαδών εναντίον της, Πομπέο, Μπόλτον, ας μην πούμε τα υπόλοιπα ονόματα. Έναν Τραμπ ο οποίος λέει διάφορα εναντίον, τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να την βάλει και τους Ευρωπαίους, κυρίως τους Γάλλους και τους Βρετανούς, να προσπαθούν να συγκρατήσουν τον Τραμπ. Ποια είναι η θέση ακριβώς του Λονδίνου? Υποστηρίζαμε την συμφωνία που καταλήξαμε με το Ιράν πριν από χρόνια. Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντική συμφωνία και αποφέρει ωφέλη για όλους μας, για την ασφάλεια μας, για να περιοριστεί το πρόγραμμα που είχε το Ιράν. Τώρα, βεβαίως, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων έχει εκφράσει αμφιβολίες για την απόδοση της συμφωνίας. Εμείς προσπαθούμε με την Γαλλία και με την Γερμανία να δουλέψουμε με τους Αμερικάνους εταίρους μας ως προς μια διευθέτηση των διαφορών μας για να κρατηθεί η συμφωνία όπως είναι. Αισιοδοξείτε? Βεβαίως, ναι. Αλλά βρισκόμαστε σε μια, όπως ξέρετε, ευαίσθητο σημείο των συνομιλίων. Ναι. Θα φύγουμε από τη Μέση Ανατολή mm-hmm. με τα πάρα πολλά προβλήματα, να έρθουμε στα δικά μας, στα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία σε σχέση με τη δεκαετία του 90, εν πάση περιπτώσει, έχουν ηρεμήσει. Mm-hmm. Όμως δεν σας κρύβω την ανησυχία μου, μόλις γύρισα από το Βελιγράδι, ήμουν εκεί σε μια διεθνή συνάντηση mm-hmm. Και mm-hmm. την απογοήτευσή μου από αυτά που συνάντησα και την οικονομική καχεξία mm-hmm. Της περιοχής, αλλά και τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση. Mm-hmm. Πολλοί από τους παλιούς φίλους, παύλα συντρόφους, του ωραίου έτσι, mm-hmm. αγώνα
για δημοκρατία στα Βαλκάνια από την εποχή του Μιλόσεβιτς. Μου λέγανε και πραγματικά έτσι τους άκουσα με πολύ έτσι τρόμο και έκπληξη, αν θέλετε, ότι ο Βούτσιτς είναι χειρότερος από τον Μιλόσεβιτς, υπό μίαν έννοια. Ελέγχει πλήρως τον τύπο, δεν υπάρχει οργανωμένη αντιπολίτευση, ενώ παλαιότερα υπήρχαν όλα αυτά. Και πάμε βήματα γρήγορα προς τα πίσω. Τι γίνεται με τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία το Λονδίνο θέλει να τα δει, να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Οι χώρες είναι ευάλωτες των Δυτικών Βαλκάνιων, σίγουρα, έχετε δίκιο. Ευάλωτες στο οργανωμένο έγκλημα. Οι δημοκρατίες τους κατά καιρούς έχουν προβλήματα, δεν λειτουργούν σωστά, υπάρχουν προβλήματα ελευθερίες του τύπου, τρομοκρατία. Έχουμε δει αρκετοί μαχητές από τις χώρες αυτές να πάει στη Συρία και στο Ιράκ να πολεμήσουν με το ISIS. Γι' αυτό υποστηρίζουμε και μπορεί να φανεί οξύμορο, αλλά υποστηρίζουμε την ένταξη των χώρων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν είναι έτοιμες. Οξύμορο την ώρα που η Βρετανία φεύγει ακριβώς, την Ένωση. Ναι. Και στο Λονδίνο το καλοκαίρι θα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντική σύνοδος κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου. Όπου επικεντρωνόμαστε στις μεταρρυθμίσεις, στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών, να υποστηρίζει την διαδικασία ένταξης. Πάμε τώρα στην ακόμα πιο σημαντική και κρίσιμη σχέση με την Ρωσία, την Μεγάλη Ρωσία. Βλέπουμε πολλά ανησυχητικά εκεί ως προς τη δημοκρατία, ως προς το κράτος δικαίου, τον αυταρχισμό του καθεστώτος. Παίρνοντας έτσι μια απόσταση καταρχήν, πριν πάμε στον Σκρυπάλ και τα τελευταία γεγονότα, τι κατά τη γνώμη σας πήγε τόσο λάθος στην σχέση Ρωσίας-Δύσης και γιατί? Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Ναι. Και ποιες οι δικές μας ευθύνες, έτσι αν κάναμε την αυτοκριτική μας. Λοιπόν, θέλω να αρχίσω με αυτό. Πρώτα απ' όλα, η σχέση με τη Ρωσία είναι περίπλοκη. Με την κυβέρνηση στη Μόσχα, εμείς περνάμε με πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να συζητήσουμε όλους τους λόγους για τους οποίους πήγε στραβά, αλλά ο προφανής λόγος είναι ότι υπάρχει μια κυβέρνηση και ένας ηγέτης στο Κρεμλίνο που δεν έχει σεβασμό για το κράτος δίκαιο, για το διεθνές δίκαιο, και επιδιώκει να παραβιάζει τους κανόνες του διεθνούς συστήματος για τα συμφέροντα της χώρας του. Και γι' αυτό έχουμε τις διαφορές που έχουμε σήμερα η Βρετανία και πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής βέβαια με τους Ρώσους, δεν το αμφισβητούμε αυτό. Ναι. Και αναστήλωσε υπό μία έννοια τη Ρωσία, την οποία πήρε ερείπια από τον Γιέλτσιν στα τέλη του 1990 και σήμερα την ξαναέστησε στα πόδια της κατά κάποιον τρόπο. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Ναι. Βεβαίως, η δημοφιλία του Πούτιν στη χώρα του είναι γνωστή. Και εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι πάρα πολύ όταν διαβάζω τις δημοσκοπήσεις εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν ότι οι Έλληνες βλέπουν με θετικό μάτι τη Ρωσία και επίσης τον Πούτιν ως ηγέτη. Αλλά δεν αγχώνομαι γι' αυτό. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Επειδή πιστεύω ότι οι Έλληνες κατά βάθος δεν βλέπουν το Κρεμλίνο, την σημερινή ρωσική κυβέρνηση, ως αξιόπιστο σύμμαχο. Μία χώρα που υποστηρίζει και συνεργάζεται με το καθεστώς του Ασάντ, που επιτίθεται εναντίον του δικού του λαού με αποτροπές μεθόδους.
μια χώρα που, όπως είπε, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στη Κρυμαία, στην Ουκρανία. Ανατολική Ουκρανία. Ανάτυξη, ναι. Ουκρανία. Μια χώρα που κάνει επιθέσεις στο κυβερνό χώρο. Μια χώρα που, τελευταία, αλλά όχι μόνο, έχει στείλει πράκτορες στο εξωτερικό να δολοφονήσει τους πολίτες της. Έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Βεβαίως, ναι. Έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες γι' αυτό, ναι. Για την επίθεση εναντίον του Σκρυπάλ. Του Σκρυπάλ και βεβαίως... Ο οποίος ζει. Παλιότερα. Δεν... Ζει, ευτυχώς, και η κόρη του, ναι. Μάλιστα. Θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την... Δηλαδή, ποια είναι τα επόμενα βήματα από πλευράς Βρετανικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή ως προς την... Γνωρίζει τα μέτρα που πήραμε τελευταία και είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη των πολλών εταίρων και συμμάχων μας. Έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στο Κρεμλίνο ότι η συμπεριφορά της Ρωσίας είναι απαράδεκτη. Έχουμε πάρει βεβαίως άλλα μέτρα και θα δούμε. Αλλά θέλω να επισημάνω, και αυτό είναι σημαντικό, ότι δεν έχουμε τίποτε με το ρωσικό λαό. Ο ρωσικός λαός και η χώρα πιο γενικώς έχει λαμπρή ιστορία, υπέροχο πολιτισμό. Η αντιπαράθεση μας είναι με την ρωσική κυβέρνηση. Η Ρωσία είναι μια από τις χώρες με την μεγαλύτερη φυγή κεφαλαίων. Υπολογίζεται περίπου 80 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο φεύγουν από τη Ρωσία. Mm-hmm. Πολλά από αυτά τα δισεκατομμύρια βρίσκουν καταφύγιο στο Λονδίνο, είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε σε ακίνητα. Και ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλη η παρουσία, έτσι, του mm-hmm. ρωσικού mm-hmm. επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Βρετανική πρωτεύουσα, η οποία μέχρι τώρα είχε το αβαντάζ να είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω τώρα να περάσουμε στο mm-hmm. φλέγον ζήτημα mm-hmm. του Brexit και να πω εκ των προτέρων πραγματικά την στεναχώρια τη δικιά μου να συμμεριστώ mm-hmm. και την στεναχώρια πολλών σαν και εμένα, αγγλόφιλων αν θέλετε, mm-hmm. που βλέπουμε μια τόσο σημαντική χώρα. Η Βρετανία δεν είναι μία ακόμα χώρα της Ένωσης, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά mm-hmm. τη Γερμανία mm-hmm. και σε πληθυσμό και σε οικονομικό μέγεθος. Mm-hmm. Ίσως πρώτη σε διεθνή ρόλο, καθότι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μόνιμο, mm-hmm. με την κοινοπολιτεία, με όλους αυτούς τους δεσμούς, με έναν στρατό πραγματικά ίσως τον ισχυρότερο ευρωπαϊκό, mm-hmm. Δυτικό ευρωπαϊκό mm-hmm. Στρατό. Υπάρχει αυτή λοιπόν η λύπη, ταυτόχρονα και η απογοήτευση για το Brexit και την υπερίσχυση των αυτών που εμείς εδώ στην υπηρετική Ευρώπη λέμε λαϊκιστικών, εθνικιστικών φωνών. Πριν σας δώσω την ευκαιρία να το έτσι συζητήσουμε μαζί, ας δούμε ένα βίντεο της πολύκροτης σχέσης Βρετανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι παλαιότερη από ό,τι mm-hmm. νομίζουμε, και μετά να συζητήσουμε. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole. And we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. Αν και ο μεγάλος Άγγλος πολιτικός Winston Churchill μίλησε το 1946 υπέρ της δημιουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, η Μεγάλη Βρετανία δεν συνυπέγραψε τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 που δημιούργησε την ΕΟΚ. Η Βρετανία έγινε μέλος της ΕΟΚ το 1973 στην πρώτη διεύρυνση μετά το θάνατο του Ντεγκόλ, ο οποίος είχε ασκήσει δύο φορές βέτο εναντίον της Βρετανικής υποψηφιότητας. Στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουνίου 1975, το 67% τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής της Βρετανίας στην ΕΟΚ. Η Μάργαρετ Θάτσερ προκάλεσε την πρώτη μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελών, κερδίζοντας το περίφημο rebate από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στην πορεία, η Βρετανία εξασφάλισε μια σειρά από opt-outs, με πιο σημαντικά την εξαίρεσή της από τη ζώνη Σέγγεν και το ευρώ. Ο ευρωσκεπτικισμός διέρεσε το συντηρητικό κόμμα και βρήκε μεγάλη υποστήριξη από τον λαϊκό τύπο. Στην ουσία, η Βρετανία υποστήριζε τη χωρίς όριο διεύρυνση και τον περιορισμό της ευρωπαϊκής ενοποίησης σε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου, χωρίς κοινές πολιτικές. Όταν ο Ντέιβιντ Κάμερον αναπάντεχα κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές της 7ης Μαΐου 2015, υποχρεώθηκε να τιμήσει τη δέσμευσή του για ένα νέο δημοψήφισμα.
Το δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2016 και το 52% των ψηφοφόρων υποστήριξαν τον Brexit. Το Λονδίνο, η Σκωτία και η Βόρειο Ισοτλανδία ψήφισαν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Αγγλική επαρχία τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της εξόδου. The sun has risen on an independent United Kingdom. Θέλω να είμαι έτσι ξεκάθαρος. Τι συνέβη και από τον γίγαντα Winston Churchill καταλήξαμε στον Φάραντς? Δύσκολο νομίζω να φανταστούμε πώς θα αντιμετωπίζει ο Churchill την κατάσταση σήμερα. Ναι, τόσο πολλές δεκαετίες μεταξύ των δύο περιόδων. Αλλά, λοιπόν, για το Brexit και πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιντεάκι σας. Βρισκόμαστε τώρα σε καλή τροχιά, θα έλεγα, όσον αφορά το Brexit. Τα θέματα δικαιωμάτων πολίτων, των χρημάτων, έχουν κατά κύριον λόγο λήξει με το τελευταίο συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Μάρτιο. Τώρα πέφτουμε στα βαθιά, στα οικονομικά, που είναι δύσκολα θέματα και όπως γνωρίζετε υπάρχει ένα φλέγον θέμα τώρα στη Βρετανία και συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο νομίζω σήμερα, αν δεν απαιτώμε, για τη μορφή της τελειωνιακής σχέσης που θα έχουμε, mm-hmm. που επιδιώκουμε στο μέλλον. Αλλά επίσης, κάτι πολύ σημαντικό για το μέλλον είναι πώς θα συνεργαζόμαστε στους χώρους εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας. Και στα δύο θέματα, τώρα έχουμε καλή θέληση και στις δύο πλευρές να χαράξουμε μια συμφωνία με ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Αλλά οι συζητήσεις θα είναι λεπτομεριακές. Θα είναι δύσκολες, νομίζω, σε κάποιες φάσεις, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι στο τέλος θα έχουμε μια σχέση λειτουργική και που κρατήσει τη Βρετανία κοντά στην Ευρώπη. Mm. Σεβόμαστε όλοι, βεβαίως, την απόφαση του κυρίαρχου βρετανικού λαού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς εξάλλου. Mm. Οπότε είναι ένα κλισέ λίγο πολύ αυτό που λέμε. Αλλά όντως τη σεβόμαστε. Όμως η αίσθηση που έχει βγει από όλη αυτή την υπόθεση είναι πικρή. Η Αγγλία, μια χώρα η οποία ήταν ανοιχτή, ήταν κοσμοπολίτισσα, ήταν η αυτοκράτηρα των θαλασσών, ήταν η εμπορική υπερδύναμη της Ευρώπης, η οποία ωφελήθηκε από όλους αυτούς τους ξένους, τους οποίους έχει καταφέρει, και πολλούς Ευρωπαίους, υπηρετικούς Ευρωπαίους, από Γαλλία, από Ιταλία, από Ανατολική Ευρώπη, να προσελκύσει στο Λονδίνο και αλλού, σαν να κλείνει την πόρτα της στον κόσμο, σαν Αποκλείεται. Όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρετε δεν έχουν αλλάξει. Δεν έχουν αλλάξει. Η χώρα παραμένει και θα παραμείνει ανοιχτή, καλοδεχούμενη στους ξένους επισκέπτες και μετανάστες. Αυτό που έγινε με το δημοψήφισμα ήταν ουσιαστικά είχαμε μία ψήφο υπέρ της κυριαρχίας. Και γνωρίζετε καλά ότι η σχέση της Βρετανίας με την Ευρώπη ενέκαθεν ήταν δύσκολη. Τα είχε προβλέψει ο Ντεγκόλ αυτά. Ακριβώς. Και τελικά φτάσαμε στο σημείο του Brexit. Αλλά δεν σημαίνει ότι η Πρωθυπουργός έχει πει αυτό πολλές φορές και ρητά, δεν αποχωρούμε από την Ευρώπη, μόνο από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλουμε να συνεργαζόμαστε με αυτούς τους θεσμούς στους χώρους που ανέφερα. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ σύντομο βίντεο συνέντευξη από μια Ιταλίδα αναλύτρια, από τις πολλές Ιταλίδες και Ιταλούς επιστήμονες που ζουν, εργάζονται, δουλεύουν στην Αγγλία, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που τους δίνει η Αγγλία, που κάνει έναν ενδιαφέροντα παραλληλισμό μεταξύ των τελευταίων Ιταλικών εκλογών και του Brexit ως προς τη μετανάστευση και όλα αυτά που τώρα συζητήσαμε. Ας την ακούσουμε τη Φραντζέσκα.
So, as an Italian researcher in the UK, I think there is an interesting parallel between the situation of the UK with Brexit and the political evolution in Italy. Although the two phenomena are, of course, different and driven by different triggers, they do highlight similar discomforts with the process of European integration. And a process in which free movement and the refugee crisis and the conflation of these two phenomena have played a similar role. And the role is bringing anti-EU discourse into the mainstream, legitimating anti-EU discourse, in other words. And this is something that has happened in the UK in the context of Brexit and the political debate surrounding Brexit, and is happening again in Italy, which is even more surprising as Italy is traditionally a strongly Europhile country. Ακόμα και στην Ιταλία, λοιπόν, την πολύ φιλοευρωπαϊκή χώρα, συμβαίνουν αυτά. Υπάρχει μια ανησυχία στην Ελλάδα για τους Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Βρετανία, τους Έλληνες που μένουν εκεί και έχουν κάνει οικογένειες και καριέρες, το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο και τις υπόλοιπες εμπορικές σχέσεις. Πού βρισκόμαστε τώρα στις διαπραγματεύσεις ως προς αυτά τα συγκεκριμένα ελληνικού ενδιαφέροντος ζητήματα? Μάλιστα. Και υπάρχουν πολλοί Έλληνες που ζουν στην Βρετανία, ανάλογα με το μέγεθος της χώρας. 11.000 φοιτητές και περίπου 70.000 Έλληνες συνολικά υπολογίζεται ζουν στην Βρετανία. Λοιπόν, με τη συμφωνία του Μαρτίου έχουμε μια κατάσταση, νομίζω, που σημαίνει ότι πάρα ελάχιστα πράγματα θα αλλάξουν για τους Έλληνες που ζουν τώρα στην Βρετανία. Τα δικαιώματά τους είναι εξασφαλισμένα. Και επίσης για τους Έλληνες που έρχονται στην μεταβατική περίοδο, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες και όλους τους Ευρωπαίους που ζουν στην Βρετανία τώρα. Αυτό που περιμένουμε είναι το καινούριο σύστημα μετανάστευσης της Βρετανίας που θα ανακοινωθεί. Οι προτάσεις θα βγουν, νομίζω, το φθινόπωρο. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη. Έχουμε καινούριο Υπουργό Εσωτερικών που είναι αρμόδιος για αυτά τα θέματα. Και εκεί περιμένουμε... Μόλις ανέλαβε. Ακριβώς, ναι, πριν από λίγες μέρες. Εκεί θα δούμε αν θα υπάρξουν αλλαγές στο σύστημα. Βέβαια, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, αλλά θα δούμε τις λεπτομέρειες στο μέλλον. Αλλά κάτι που θέλω να υπογραμμίσω είναι για τους φοιτητές. Η διεθνής εκπαίδευση στη Βρετανία αποτελεί το έκτο τομέα σε μέγεθος της οικονομίας. Καταπληκτικό. Ναι, όντως. Και δεν θα χάσουμε αυτό το πλεονέκτημα εύκολα. Το πιστεύω και εγώ και μακάρι να διδαχθούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα κάτι από αυτή την εξωστρέφεια και να μπορούσαμε και εμείς να γίνουμε τέτοιος πόλος έλξης. Υπάρχουν κάποιες δυνάμεις, αλλά υπάρχουν και οι αγκυλώσεις. Προς το παρόν θα πρέπει να σας καληνυχτήσω στο σημείο αυτό. Την ερχόμενη εβδομάδα θα υποδεχθούμε το πριγκυπικό ζεύγος και στη συνέχεια κοντά στα 3 εκατομμύρια, όπως κάθε χρόνο, Βρετανούς τουρίστες. Το δεύτερο σε μέγεθος έτσι τουριστικό ρεύμα που έρχεται στη χώρα μετά τους Γερμανούς, για να ευχαριστηθούν το αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και σύντομα μάλιστα. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά την ερχόμενη Τετάρτη 9 Μαΐου με έναν Έλληνα της Βρετανίας, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης Στάθη Καλύβα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, να συζητήσουμε τα μεγάλα και τα σημαντικά που συμβαίνουν στη δημοκρατία διεθνώς. Να είστε καλά, καληνύχτα.